Την Κυριακή, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής, ολοκληρώνει το κύκλος συναυλίων μουσικής δωματίου «Μουσικές του κόσμου», με μια βραδιά αφιερωμένη σε γαλλική μουσική, γαλλική μουσική του 20ου αιώνα για φωνή, φλάουτο και πιάνο, με τη Χριστίνα Γιανακοπούλου, σοπράνο, τη Βίκη Βασιλιάδη, φλάουτο και τη Μαρία Παπαπετροπούλου. Και με αυτόν τον τρόπο κλείνει ο φετινός κύκλος «Μουσικές του κόσμου», και κλείνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς ύστερα από επιθυμία των καλλιτεχνών, παρόλο που η είσοδος είναι ελεύθερη, εμείς καλούμε τους συμπολίτες μας να συνδράμουν με υλικό για τους πρόσφυγες της Ιδωμένης και κυρίως υλικό που αφορά παιδιά και βρέφη, όπως παιδικές τροφές, γάλατα, φάρμακα και άλλα πράγματα που θα σας πει η κυρία Βασιλιάδη. Θέλω να πω, καθώς είναι και η τελευταία εκδήλωση του κύκλου, ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τον φετινό κύκλο, γιατί είχε και πολύ μεγάλη καλλιτεχνική αξία, αλλά και πολλοί κόσμος παρακολούθησε τις εκδηλώσεις και ο απόϊχος από τους ακροατές μας ήταν πάρα πολύ θετικός και αυτό μας δίνει δύναμη και κέφι να συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά και την επόμενη χρονιά. Περισσότερα θα σας πει η κυρία Βασιλιάδη, η οποία συμμετέχει και όλα στην εκδήλωση. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας προσκαλέσω στη συναυλία μας που θα γίνει, να επαναλάβω, την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 20 Μαρτίου στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής στις 7. Θα είναι μια βραδιά γαλλικής μουσικής για φωνή, φλάουτο και πιάνο και με διάφορους συνθέτες από το Σεν-Σανς μέχρι το Μπουλένκ. Το ιδιαίτερο επίσης που έχει η βραδιά είναι ότι θα υπάρχει και μια προβολή βίντεο την οποία έχει επιμεληθεί η Κωνσταντίνα η Κορμά και θα μας ταξιδέψει στο Παρίσι της εποχής. Στο Παρίσι, ας πούμε, του 20 περίπου, με διάφορους τρόπους, είτε με πίνακες ζωγραφικής καλλιτεχνών εκείνης εποχής, είτε με βίντεο της εποχής, με εικόνες από μνημεία του Παρισιού κλπ. Ο τίτλος της συναυλίας είναι «Τα μονοπάτια της αγάπης», από το ομώνυμο τραγούδι του Πουλένκ που θα τραγουδήσουμε. Τον πήραμε τον τίτλο αυτόν, τον σκεφτήκαμε δηλαδή, επειδή είναι τα περισσότερα τραγούδια αφορούν τον έρωτα και την αγάπη. Τώρα να πάμε σε αυτό το ζήτημα των προσφύγων. Σκεφτήκαμε ότι επειδή η μουσική ενώνει τους ανθρώπους και είναι πάντα μια λαμπρή ευκαιρία οι συναυλίες που μαζεύεται κόσμος για να μπορέσουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, ας πούμε σε αυτή την περίπτωση τους πρόσφυγες που τόσο πολύ έτσι πλήττονται. Θα μαζέψουμε πράγματα εκείνη την ημέρα, τα οποία θα φύγουν για την Ιδωμένη. Θέλω να πω λίγο αναλυτικότερα τον κατάλογο. Είναι κυρίως γάλατα και βρεφικές κρέμες, πάνες, πιπίλες, ντεπών σιρόπι, αλγκοφρέν σιρόπι, σύριγγες μεγάλες, ρούχα μορουδιακά, κουβερτάκια, μορομάντιλα, σουντοκρέμ. Και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια περισσευούμενη σκηνή από κάποιον. Επίσης και σκηνές μας έχουν γράψει στον κατάλογο.